έχουν περάσει 11 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου, από τα ξημερώματα εκείνη της 4ης Ιουνίου του 2008, οπότε και βρέθηκε κατακρεουργημένο στο διαμέρισμά του στο Παγκράτη. Εσείς, κύριε Στεφανάκη, ήταν συνήγορος της οικογένειάς του. Τελικά, 11 χρόνια μετά, τι θα λέγαμε ότι, για ποιο λόγο τον σκότωσε τελικά ο Γεωργιανός? Αυτή είναι μια απάντηση την οποία θα πρέπει να δώσει ο ίδιος, ο οποίος ποτέ δεν ήταν ειλικρινής και γι' αυτό και έχει αυτή την ποινή η οποία του αξίζει. Ποτέ δεν είπε οτιδήποτε άλλο, έδωσε μια εκδοχή των πραγμάτων η οποία δεν έστηκε και το δικαστήριο, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, τον καταδίκασε σε ισόβια κάθριξη. Ποια εκδοχή των πραγμάτων εννοείται? Ήταν απολύτως αδύνατον να έχει απειλήσει κανέναν άνθρωπο ο Νίκος. Και αυτό το οποίο ήταν πολύ σαφές από όλη την πορεία της ζωής του. Συνεπώς, όλοι οι ισχυρισμοί που τότε έλεγε ο κατηγορούμενος, ξέραμε ότι δεν στέκουν. Τώρα, το γεγονός, γιατί κάνεις έναν άνθρωπο, δηλαδή είχαμε ένα πάρα πολύ βίαιο έγκλημα. Και τελικό χτύπημα σφαγής. Δηλαδή, είχαμε και το γνωστό αυτό που βλέπουμε στις ταινίες πολλές φορές. Οπότε είχα μια υπέρμετρη βιαιότητα. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό, ένας άνθρωπος καλοσυνάτος όπως ο Νίκος, γιατί κατεσφάγει από έναν άνθρωπο ο οποίος γνώριζε πολεμικές τέχνες. Ήταν πρωταθλητής, αν θυμάμαι, είχε ειδικές γνώσεις στο τζούντο, είχε ειδικές γνώσεις πολεμικές τέχνες. Οπότε οποιαδήποτε απειλή μπορούσε ευκόλως να την είχε εξουδετερώσει, ώστε να φτάσει σε ένα τέτοιο αποτρόπαιο έγκλημα. Θέλω να θυμηθούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, του κατηγορουμένου. Πήρε το κινητό του Νίκου και με αυτό επικοινωνούσε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του στη Γεωργία και βάσει του κινητού αυτού συνελήφθη, γιατί το ενεργοποίησε με την κάρτα και έτσι μπορέσαμε και τον βρήκαμε. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε και γιατί ποιότητα ανθρώπου μιλάμε. Προέκυψε από καταθέσεις ότι το βράδυ, εκείνο το μηριοβράδυ της 4ης Ιουνίου του 2008, δεν ήταν το μόνο βράδυ που είχαν συναντηθεί. Αυτό το γνωρίζονταν. Ναι, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν ή ένα ή δύο βράδια πριν, πάλι είχαν συναντηθεί. Και είναι πολύ συγκεκριμένος ο σκοπός της συναντησής τους. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτές τις θέσεις. Έχω έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του εδώ και 12 χρόνια, 11 χρόνια και η προσωπική του ζωή είναι δική του και έχει κάθε δικαίωμα να την περνάει όπως θέλει. Ωστόσο, βρέθηκε η χρήση ναρκωτικών. Είχαν κάνει και οι δύο χρήση ναρκωτικών ουσιών. Οπότε ουσιαστικά. Όχι και οι δύο. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο δράστης συνελήφθη 40 μέρες αργότερα. Ο λόγος που παραδέχθηκε τη χρήση ναρκωτικών, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε, ήταν ακριβώς για να έχει ελαφρυντικό. Ο λόγος που είπε ότι δήθεν έχουν πάρει, πήραμε και οι δύο. Το πρόβλημα τι ήταν, το οποίο κατέπεσε και αυτός ο ισχυρισμός, ότι υπήρχε το καλαμάκι το οποίο φέρεται να έχουν κάνει χρήση και οι δύο, το οποίο δεν είχε DNA ειδικό του, είχε μόνο του Νίκου. Συνεπώς και εκεί αποδείχθηκε ότι είχε κάνει μόνο ο ένας από τους δύο και όχι οι δύο. Αναρωτιέμαι τι μπορεί να κάνει έναν ζεν πρέμιε, έναν άνθρωπο εγωιτευτικό, επιτυχημένο στη δουλειά του, ήταν σεξ σύμβολ για τον κόσμο, για τις γυναίκες μετά την επιτυχία του στους δύο ξένους. Λοιπόν, τι κάνει έναν άνθρωπο έτσι να έχει αυτές τις παράδοξες επιλογές? Έχουμε ένα φαινόμενο ταχτσί εδώ, έχουμε ένα αυτομαστίγωμα. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει όλα και την ίδια στιγμή ο ίδιος δεν αποδείχνει τον εαυτό του. Η προσωπική ζωή του Νίκου δεν εξηγείται με αυτό το βηματισμό. Είναι πολύ βαθύτερο το θέμα και αφορά μια δική του διαδρομή, μια δική του αποδοχή, κατά πόσο ήταν αποδεκτός οικογενειακά και σε όλο το κομμάτι αυτό. Είναι ένας τρόπος δικιάς του τιμωρίας. Το μονοπάτι αυτό δεν έχει να κάνει με κομμάτια ειδονής ή ικανοποίησης. Είναι πολύ βαθύτερο και έχει κομμάτι αντίθετο. Έχει κομμάτι αυτομαστίγωσης, αυτοταπείνωσης. Μέσα σε 5 χρόνια ξεκληρίστηκε η οικογένειά του. Πιστεύετε ότι ο χαμός του ηθοποιού ήταν αυτός που έπαιξε σημαντικό ρόλο για αυτήν την εξέλιξη? Νομίζω ότι όλοι σημαδευτήκαν με αυτήν την ιστορία. Ήταν τρομερά ισχυρός ο δεσμός που είχε με την αδερφή του. Το δράμα αυτής της οικογένειας είναι ανεπανάληπτο. Σε κάθε διαδρομή αυτής της περίοδου που έχουμε τα δικαστήρια, πέθανε ένας άνθρωπος της οικογένειας. Πέθανε η αδερφή του. Πέθανε ο γαμπρός του. Πέθανε η μάνα του. Δηλαδή,
οι οποίοι θάνατοι αυτοί γινόντουσαν κάθε φορά λίγο πριν από ένα δικαστήριο. Δηλαδή δεν έχουμε ουσιαστικά έναν θάνατο που ήταν ο Νίκος. Ουσιαστικά έχουμε τέσσερις θανάτους. Το οποίο ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν σκότωσε εκείνη τη στιγμή τον Νίκο. Σκότωσε τέσσερις ανθρώπους. Μετά από λίγο την αδερφή του, μετά από λίγο τη μάνα του και μετά από λίγο τον γαμπρό του. Η πραγματικότητα του Νίκου ήταν μια πολύ φωτεινή πραγματικότητα. Η εσωτερική πραγματικότητα ήταν πολύ σκοτεινή. Θέλω έτσι να τον θυμόμαστε. Σαν έναν άνθρωπο που του άξιζε όλη αυτή η αγάπη, όλη αυτή η καλοσύνη που ίδιος έβγαζε. Ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο, χωρίς ποτέ να το επιδιώκει να μαθευτεί. Ένας άνθρωπος με πάρα πολύ καλές πλευρές και ένας άνθρωπος που δυστυχώς βασανιζόταν από τις δικές του ερηνίες.